Ορίστε, έχετε το λόγο. Τρία σημεία, κύριε Πρόεδρε, στην κυριολεξία. Είπε ο κύριος Ξανθός ότι συμφωνεί με μια σειρά ζητήματα, αλλά δεν παίρνει υπόψη το κουκουέ, τη σπατάλη και τη διαφθορά. Όμως το ερώτημα, κύριε Ξανθέ, βεβαίως υπήρχε σπατάλη και διαφθορά τεράστια. Γιατί υπήρχε αυτή, δεν το απαντήσατε, γιατί είναι εμπορεύματα. Και τα φάρμακα και τα αναλώσιμα και τα μηχανήματα. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, υπήρχε αυτή η σπατάλη και διαφθορά για ποιο λόγο? Γιατί κάποιοι θέλουν να κερδίσουν μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς, να αυξήσουν τον τζίρο τους και να ενισχύσουν το ποσοστό του κέρδους. Γι' αυτό γινότανε η σπατάλη και η διαφθορά. Και από αυτή την άποψη, και τώρα υπάρχει σπατάλη και διαφθορά, από τη στιγμή που παραμένουν εμπορεύματα, από τη στιγμή που παραμένει το κινητό του κέρδους. Και εσείς τι κάνατε? Οριζόντια λέτε περικοπή. Οριζόντια περικοπή. Και αυτή η οριζόντια περικοπή που οδήγησε στο να μεταφερθεί το βάρος στις τσέπες των ασθενών. Ενώ αντίθετα δεν είχαν καμία, δεν υπέστησαν τίποτα απολύτως όλοι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τη σπατάλη και τη διαφθορά. Που ποιοι ήτανε? Οι φαρμακοβιομηχανήχανοι, οι φαρμακέμποροι, οι προμηθευτές, οι πολυεθνικές των ιατρικών εξαρτημάτων και μηχανημάτων. Αυτός ο τζίρος της παρέμεινε σταθερός και τα κέρδη τους συνεχίστηκαν να υπάρχουν από τη στιγμή που δεν έπεσε. Και από αυτή την άποψη είναι ανορθολογική η σκέψη σας, κύριε Ξανθέ. Γιατί φοβάστε να αντιμετωπίσει τον πραγματικό επέτειο. Όπως ανορθολογική είναι και η σκέψη του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού. Τι είπε ο Υπουργός? Λέει, όταν ζητάτε, λέει, να δοθούν φάρμακα σε όλους, αυτό είναι η χαρά των φαρμακοβιομηχανών. Δηλαδή, κύριε Πλεύρη, για να μην ζητήσουμε φάρμακα, τι πρέπει να πούμε στον κόσμο? Τον 21ο αιώνα, ξαναγυρίστε πίσω στα ματζουνιά. Και το λέτε αυτό για να μην κερδίσει φαρμακοβιομηχανήμα? Αυτό είναι υποκρισία. Γιατί κάνει το κάθε τι για να κερδίσουν από τη μια μεριά οι φαρμακοβιομηχανοί και από την άλλη με την πολιτική σας καταδικάζει τον κόσμο να καταφεύγει στα ματζούνια. Και όχι στο να έχει πρόσβαση στα φάρμακα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε καθαρά, κύριε Υπουργέ, ότι δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από το στόχο πάλι στον οποίο καθορίζουμε, ότι ο λαός πρέπει να έχει πλήρη και δωρεάν πρόσβαση με επιστημονικά κριτήρια στην αξιοποίηση όλων όσων αποτελούν στις σημερινές συνθήκες τη σύγχρονη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής μας της ορθολογικής σκέψης, τι λέμε? Ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να συγκρουστεί με αυτό που αποτελεί και εμπόδιο στο να έχει πρόσβαση. Δηλαδή, υγεία, φάρμακο, εμπόρευμα, το κέρδος ως κινητήριος μοχλός της όποιας παραγωγικής δραστηριότητας στον τομέα των φαρμάκων, των ιατρικών εξοπλισμών και της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Γιατί αν κάτι επιβεβαιώνει την τεράστια ευθύνη την οποία έχετε όλοι σας, είναι τα αμήλικτα στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Με βάση λοιπόν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, από το 2016 έως το 2020, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τι είχαμε ως αποτέλεσμα? Το κράτος να μειώσει τη συμμετοχή του στις πληρωμές ασθενών κατά 90,7 εκατομμύρια ευρώ. Τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή τα χρήματα των φορολογούμενων, να αυξηθούν κατά 760,5 εκατομμύρια ευρώ η συμμετοχή τους. Και οι άμεσα ασφαλισμένοι, δηλαδή οι ίδιοι, ο ίδιος ο κόσμος, να αυξήσει τη συμμετοχή του κατά 309,2 εκατομμύρια ευρώ. Να τα αποτελέσματα της εμπορευματοποίησης και της υποβάθμισης της παρεχόμενης φροντίδας υγείας για τη συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων.